Κύριε Κονδύλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Γραβαλά. Λοιπόν, πώς τα είδατε τα γεγονότα? Ακόμη είναι εν εξελίξη. Τι να σας πω τώρα, περπατάμε μέσα σε μια αστυνομοκρατούμενη πόλη. Είμαστε μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Παντού αστυνομία, κυρία Γραβαλά. Είναι σαν να θέλει αυτή η κυβέρνηση να επιβάλλει μια νέα κανονικότητα. Με τους φοιτητές έξω από τα πανεπιστήμια, τους καθηγητές έξω από τα πανεπιστήμια και τα ΜΑΤ παντού να περικυκλώνουν τους χώρους εκπαίδευσης, εκεί που έπρεπε να είναι οι φοιτητές μας σε ζωντανές διαδικασίες να μορφώνονται και να προοδεύουν. Mm-hmm. Τι να πω. Κύριε Κονδύλη, επειδή βρίσκεστε από την πρώτη στιγμή εκεί στο πλευρό των φοιτητών και χθες τις κινητοποιήσεις τους και το προηγούμενο διάστημα, από τη δικιά σας την πλευρά, πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση? Γιατί καταρχήν εσάς σας επιτρέπετε να μπείτε μέσα στο πανεπιστήμιο? Υπάρχουν μαρτυρίες συναδέλφων ότι το πρωί οι συνάδελφοι και μέλη ΔΕΠ αλλά και προσωπικό το οποίο δουλεύει στις διοικητικές υπηρεσίες παρενοχλήθη κατά την είσοδό τους στο κάμπους. Mm-hmm. Διαρκώς υπάρχει απειλή του προστίμου εφόσον αντιμιλήσεις ή τολμήσεις να ζητήσεις εξηγήσεις. Είναι ένα καθεστώς αστυνομοκρατίας, κυρία Γραβαλά. Mm-hmm. Καθεστώς αστυνομοκρατίας. Μεγάλη σπουδή δείχνει, βέβαια, οφείλω να σας πω το εξής, ότι για μας τους δασκάλους, ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια, έχουμε μεγάλη αγωνία για τη μόρφωση των φοιτητών μας. Η Βρετανία δηλώνει αυτή τη στιγμή απούσα, αμέτωχη, ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Και αυτό δεν είναι ακριβές. Δεν υπάρχει κανένα πραγματικά σχέδιο, κανένα μέτρο για το πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Πώς δηλαδή θα ζωντανεύσει η εκπαιδευτική διαδικασία που εδώ και ένα χρόνο γίνεται εξ αποστάσεως. Με ό,τι αυτό επιπτώσεις έχει στην ποιότητά της. Τι να σας πω τώρα, το αυτονόητο, ότι υπάρχουν τεράστια βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι τηλεεκπαίδευση παθητικοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Να σας πω ότι υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι οι εξετάσεις εξ αποστάσεως έχουν ένα στοιχείο διαβλητότητας. Να σας πω ότι η τηλεεκπαίδευση δεν προάγει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, τη ζήμωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Ένα χρόνο κλειστό λοιπόν το πανεπιστήμιο σε συνθήκες τηλεεκπαίδευσης και δεν υπάρχει καμία μέρημνα ούτε από την κυβέρνηση, κανένα σχέδιο, ούτε από τις Βρετανικές αρχές για το πώς θα ανοίξει ξανά το κάμπους. Mm-hmm. Πάντως, αντιθέτως, ναι, υπάρχει τεράστια σπουδή, τεράστια κινητοποίηση κρατικών δυνάμεων για το πώς θα περικυκλώσουμε το κάμπους, για το πώς θα εισβάλλουμε στο κάμπους, για τα πώς θα κυνηγήσουμε τους φοιτητές μας. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη και σοβαρή αντίφαση. Και σε αυτή την αντίφαση πρέπει να πάρουν θέση και οι Βρετανικές αρχές και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και τα δύο δεν γίνονται. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή υπάρχει τέτοια επιμονή στο να εισβάλλει εδώ και πόσο καιρό, έτσι, η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια για να εκενώσει το πανεπιστήμιο, για να ξαναμπεί σε λειτουργία, την ώρα που δεν το θέτει σε λειτουργία. Δηλαδή, τι θέλει το πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή και θέλει να καθαρίσει η κυβέρνηση? Ναι, είναι άξιο απορίας. Νομίζω ότι όλοι αναρωτιόμαστε. Όλοι αναρωτιόμαστε. Οφείλω δε να σας πω ότι σαν μέλος και εγώ της εκπαιδευτικής κοινότητας, της πανεπιστημιακής κοινότητας, οφείλω να σας πω ότι αυτό το καθεστώς αστυνομοκρατίας, οι βραδινές περικυκλώσεις στο Απιθύτα, η εισβολή σήμερα τα ξημερώματα, δημιουργεί τεράστια αναστάτωση και πόλωση μέσα στα πανεπιστήμια. Τραυματίζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης, τραυματίζει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και τα τραύματα, τις πληγές αυτής της πολιτικής, αυτές οι πληγές δεν επουλώνονται. Δεν επουλώνονται. Αυτό το καθεστώς λοιπόν αστυνομοκρατίας, πέραν του ότι τραυματίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, έρχεται σε αντίθεση με το αυτονόητο αίτημα για ανοιχτά πανεπιστήμια, με ζωντανές εκπαιδευτικές διαδικασίες, είναι καταστροφική για την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το διατυπώσω. Mm-hmm.
Και για τη μορφωτική υποβάθμιση δηλαδή, για να καταλάβουμε. Ακριβώς. Κύριε Κονδυλή, εδώ εφαρμόζεται ουσιαστικά ο νόμος, αυτό μας λέει η κυβέρνηση, και ο νέος νόμος επί της ουσίας. Ένας νόμος που θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, που βάζει αστυνομία, ειδικό σώμα, μέσα στα πανεπιστήμια. Κυρία Γραβαλά, σημειώστε το εξής. Από τις αρχές Απριλίου και τα μέσα Απριλίου, οι Βρετανικές αρχές, στα πλαίσια υλοποίησης του νόμου, θα κληθούν να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση αναγκαίων χώρων για την εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, θα κληθούν να εξασφαλίσουν αναγκαίους πόρους για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε όλο το κάμπους. Την ίδια στιγμή που κυβέρνηση και Βρετανικές αρχές δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν επιπλέον χώρους προκειμένου να κάνουμε μαθήματα στους φοιτητές μας τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. Ενώ αναφέρομαι στις υγειονομικές αποστάσεις ασφαλείας. Την ίδια στιγμή που τώρα θα δώσουν εκατομμύρια για την εξασφάλιση μέσων ηλεκτρονικής παρακολούθησης των φοιτητών μας, αρνιόντουσαν αιτήματά μας εδώ και μήνες για την εξασφάλιση μέσων τηλεκόμφερανση, καμερών δηλαδή, για να ενισχύσουμε, να διευκολύνουμε την έστω κολοβή αυτή διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης. Αυτά τα οποία σας αναφέρω δεν είναι τεχνοκρατικά ζητήματα, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Παιδεία και πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν γίνεται επενδύοντας στην καταστολή, στον νόμο και στην τάξη. Mm-hmm. Παιδεία γίνεται διευκολύνοντας την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, στηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με όλους τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους φόρους. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή και οι Βρετανικές αρχές φαίνεται ότι έχουν αντιστρέψει αυτή την πραγματικότητα. Κύριε Κονδύλη, επειδή ακριβώς έχουμε κουβεντιάσει επανειλημμένα και μέσα από αυτή την εκπομπή σας και με την ιδιότητά σας, σαν αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής υγείας της Ιατρικής Σχολής του Απιθύτα, θα μπορούσανε αυτό που ζητάνε οι φοιτητές σήμερα με υγειονομικά πρωτόκολλα να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια? Εννοείται, κυρία Γραβαλά. Προφανώς τώρα σήμερα, όπου ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος των κρουσμάτων είναι στα 2.000, προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει με γενικευμένους όρους. Αλλά σας θυμίζω ότι η χώρα μέχρι και αρχές Αυγούστου είχε μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων, πολύ μικρό επιδημιολογικό φορτίο. Τα πανεπιστήμια είναι κλειστά από πέρυσι το Μάρτιο. Ομοίως το Σεπτέμβριο μπορούσαν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Εννοείται. Mm-hmm. Με βασικές όρους και προϋποθέσεις. Πρόσβαση των φοιτητών μας σε στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκες, απονημαντικά, σε χώρους όπου θα τηρούνταν οι αναγκαίες αποστάσεις, όπου θα ήταν αεριζόμενοι και θα είχαν απολυμανθεί, άρα μια επένδυση πάλι σε ανθρώπινο δυναμικό, καθαρίστριες, απολυμαντικά μέσα. Τρίτον, σκεφτείτε, κυρία Γραβαλά, το Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο έχει πάνω από 5.000, μπορεί να κάνω λάθος τον αριθμό, εργαζόμενους. Πάνω από 20.000 φοιτητές. Δηλαδή είναι ένας χώρος όπου σε μερικά εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα συγκεντρώνεται μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων που εργάζονται ή σπουδάζουν. Σε αυτόν τον χώρο συγκέντρωσης εργασίας, ένα χρόνο μετά την πανδημία, δεν υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο να αναλάβει να κάνει περιοδικά τεστ δειγματοληπτικούς ελέγχους στους φοιτητές και στους εργαζόμενους. Δεν έχει υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να κάνει χνηλάτιση των περιστατικών. Εγκαταλελειμμένος στην τύχη του. Ανταυτού, οι Βρετανικές αρχές προεξαμήνου, αντί να εξασφαλίσουν τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του Πανεπιστημίου, μας έδωσαν λίστα ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, όπου θα μπορούσαμε τα μέλη ΔΕΠ και οι εργαζόμενοι να απευθυνθούμε προκειμένου να κάνουμε διαγνωστικά τεστ με έκπτωση 10-20%. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι επιχειρησιακό ζήτημα. Δεν είναι τεχνοκρατικό πρόβλημα. Είναι πολιτική απόφαση. Αντί να επενδύω στην εκπαίδευση, επενδύω στην αστυνομοκρατία, στην πόλωση. Τώρα το γιατί, δίκη προθέσεων, εγώ δεν θα κάνω. Mm-hmm. Αλλά αν θεωρεί η κυβέρνηση ή οι Βρετανικές αρχές ότι μετά το τέλος της πανδημίας θα ξυπνήσουμε σε μια νέα κανονικότητα όπου όποιος κινητοποιείται
καταστέλλεται. Νομίζω ότι είναι βαθιά νυχτωμένη. Λοιπόν, κύριε Κονδύλη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Παραμένετε στη συγκέντρωση, συνεχίζετε η πορεία, έτσι. Να ασκήσω και τα καθήκοντα δημοσιογράφου. Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην Αγίου Δημητρίου, πάλι αποκλεισμένοι από τις κλούβες των ΜΑΤ που δεν μας επιτρέπουν να προσεκίσουμε το κάμπους. Μάλιστα. Ό,τι κατευθύνεται προς τα πανεπιστήμια, δηλαδή κλείνει. Κατά μόνας μπορείτε να πάτε. Συγκροτημένα λογικά, δεν μπορείτε να πάτε. Ναι. Αυτό λέει η αστυνομία. Έχουμε... Λοιπόν. Βεβαιώσεις. Εγώ έχω μάθημα σε λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ελπίζω όχι, φαίνεται, ναι, φαίνεται ότι ακριβώς με αυτό το στοιχείο που το είχαν δώσει και προχθές όταν φράζανε τον δρόμο προς τα πανεπιστήμια, ότι ατομικά μπορείς να πας. Απαγορεύεται η διαδήλωση. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό και δεν θέλει. Ο συμβολισμός. Ναι, ακριβώς. Ο πολιτικός συμβολισμός. Λοιπόν, κύριε Κονδύλη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε να και για το χρόνο σας. Προτύπωση.